Μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω» το Σάββατο το μεσημέρι σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Ζεμπολατιού επί της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών και τα οχήματα διέρχονταν χωρίς να πληρώνουν διόδια. Εδώ είμαστε γιατί προσπαθούμε να προστατεύσουμε ένα δημόσιο αγαθό, τους δρόμους. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι οικόπεδα και ότι επειδή καταφέρανε μέσα σε αυτά τα χρόνια που ξεπούλησαν οι προδότες της πολιτικής τα πάντα στους εργολάβους και στους καναλάρχες, να νομίζουν ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να θεωρούν τους δρόμους ιδιωτικούς. Αυτόν ειδικά το δρόμο που δεν έχει φτιαχτεί είναι η μεγαλύτερη ντροπή που μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος. Δεν έχει φτιαχτεί, τον πληρώνουμε εμείς για να φτιαχτεί με τα δικά μας τα λεφτά να τον κάνει ιδιωτικό. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, πρέπει ο καθένας από εμάς να καταλάβει ότι πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να αναζητήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Είμαστε εδώ πέρα γιατί κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το θέμα. Δεν πάει άλλο, δεν φτάνει ότι μειώνουν από τους μισθούς και τα επιδόματα, αυξάνουν ταυτόχρονα και τα διόδια, αλλά πέρα από όλα αυτά. Και οι ιδιώτες να τα δουλεύουν τα διόδια. Είναι πληρωμένα. Τα λεφτά πάνε αλλού, τα παίρνουν από εδώ, τα πάνε σε άλλα έργα που έχουν αναλάβει η Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Μπορεί να τα πάνε και στον Μπαχρέιν. Όπως έχω ακούσει πληροφορίες ότι αγοράζουν άμμο στην έρημο και άλλα τέτοια. Και τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα διόδια τα έχουμε χιλιοπληρώσει και δρόμους δεν έχουμε. Τουλάχιστον να πληρώσουμε διόδια. Δρόμους δεν έχουμε. Και γιατί να πληρώσουμε προκαταβολικά έναν δρόμο που είχε η Κορίνθου Πατρών. Προκαταβολικά, ο οποίος δεν έχει ακόμα φτιαχτεί. Να φτιάξουν τον δρόμο και μετά το συζητάμε. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν διόδια εκεί όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Αδιανόητη είναι όμως και όλη η πολιτική μεταφορών, όπου πίσω από τα διόδια κρύβεται η προσπάθεια να φτιάξουμε στην Ελλάδα τη χρεοκοπημένη, ένα από τα πυκνότερα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης. Και παράλληλα να στραγγαλίσουμε το τρένο και τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η οργή των πολιτών έχει βάση. Οι κοινοπραξίες των διοδίων φέρονται σαν να ήταν η πραγματική κυρίαρχη της χώρας. Ο απλός πολίτης συνθλίβεται καθημερινά από μια κρίση όπου η κύρια ευθύνη ανήκει σε άλλους. Το κόστος των εναλλακτικών λύσεων όπως το τρένο ή η συγκοινωνία ακριβένει και αυτό. Κανείς όμως δεν θα ήθελε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα είχαμε δωρεάν δρόμους πολυτελείας, αλλά δεν θα είχαμε ούτε χρήματα για να κινηθούμε με βενζίνη, ούτε εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουμε τη χρήση του γιοταχή.